Θυάσπιστε ως αντεχομένοι πολυχρονίων ύνισα αθλών. Νέο μάρτης αργυρία αξία και των Χριστών της Συσπώνης δόξα σα Σασά εμεγαλύνθεις εν Θεής Χαρίς όθεν πρέσβευε δοθήνε της σε πτεσμάτων, ηλασμών και μεγαελεός. Η Αγία νεομάρτις Αργυρή, η εκπρούση της Μικράς Ασίας, η Πολύαθλος Νεομάρτης της Κωνσταντινουπόλεως, Ανάμεσα στους πολυάριθμους νεομάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή, την ομορφιά και την νεότητά τους για την αγάπη του Ιησού Χριστού μας, συναριθμείται και η ένδοξος και πολύ αθλος νεομάρτης Αγία Αργυρή, η οποία εκοιμήθη εν κυρίω ύστερα από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη επί 16 συναπτά έτη στις φυλακές του Χάσκιοή Πικριδίου της Κωνσταντινούπολεως. Η Αγία Αργυρή γεννήθηκε το 1688 στην Προύσα της Μικρασιατικής Βυθινίας. Οι γονείς της Γεώργιος και Σωσάνα ήσαν ευσεβείς και ενάρετοι και την διαπαιδαγώγησαν με τα της χριστιανικής πίστεως. Όταν μεγάλωσε η ευσεβείς και ενάρετη Αργυρή, άρχισε να διακρίνεται για την σωματική της ωραιότητα γεγονός που προκάλεσε την ακόλα στη σαρκική επιθυμία ενός νεαρού Τούρκου ονόματι Χασάν, ο οποίος ήταν ο γιος του δικαστού της Προύσας. Μάλιστα το σπίτι του βρισκόταν κοντά στο σπίτι της ενάρετης και όμορφης μοναχοκόρης. Ο ερωτομανής Αλόθρισκος συνάντησε μία μέρα την Αργυρή στον δρόμο και της αποκάλυψε το ερωτικό του πάθος. Εκείνη απομακρύνθηκε αλλά ο νεαρός Τούρκος, κυριευμένος από δυνατή ερωτική έλξη, συνέχισε να την ενοχλεί, επιδιώκοντας να την πείσει να αλλαξοπιστήσει και να συνάψει μαζί του ερωτική σχέση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να απειλήσει τους γονείς της ότι κινδυνεύει η ζωή της μονάκριβης κόρης του, εάν δεν υποκύψει στις αρχικές του επιθυμίες και δεν αλλαξοπιστήσει. Τα θλιβερά αυτά γεγονότα τρομοκράτησαν τους ευσεβείς γονεί, οι οποίοι έσπευσαν να την παντρέψουν με ένα χριστιανό νέο. Έτσι μετά από λίγες ημέρες ορίστηκε ο γάμος της Αργυρής με τον χριστιανό. Αλλά ενώ η νεόνυμφος επορεύεται μαζί με τον σύζυγό της στην εκκλησία για να τελέσουν σύμφωνα με το έθιμο παράκληση, εμφανίστηκε ο ερωτομανής Αλόθρησκος μαζί με 20 άλλους Τούρκους και αφού την άρπαξαν μπροστά στα μάτια των γονέων και των συγγενών της, την οδήγησαν στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι είχε υποσχεθεί να αλλαξοπιστήσει και να παντρευτεί τον νεαρό Τούρκο. Μάλιστα έξι Τούρκοι διαβεβαίωσαν γραπτός αυτήν την ανυπόστατη κατηγορία. Η Αγία Αργυρή διαμαρτυρήθηκε στον δικαστή, ο οποίος ήταν πατέρας του ερωτομανού Σαλόθρησκου, ότι πρόκειται για συκοφαντία που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όμως μάταια προσπαθούσε η ενάρετη κόρη να πείσει τον δικαστή ότι όλη αυτή η κατηγορία εναντίον της ήταν μια σκευωρία, αφού οργισμένος ο δικαστής αποφάσισε την φυλάκισή της. Αλλά η αργυρή υπέμεινα τον εγκλισμό της στην φυλακή, χωρίς να φοβηθεί και να λυγίσει, αφού η αγάπη και η πίστη της στον Ιμφίο Χριστό μας την είχε ενισχύσει ψυχικά τόσο πολύ, ώστε υπέμεινε την φυλάκισή της με καρτερία και γενεοψυχία. Οι γονείς της προσπάθησαν να διασώσουν και να απελευθερώσουν την κόρη τους, ζητώντας μέσω του Μητροπολίτου Προύσης την παρέμβαση του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να μεταβούν οι ίδιοι στην Κωνσταντινούπολη και να διαμαρτυρηθούν στην τουρκική κυβέρνηση, αλλά το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να μεταφερθεί η αργυρή από την φυλακή σε δωμάτιο του σπιτιού του δικαστού, μέχρι να οριστεί η δίκη σε ανώτατο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολεως. Όταν όμως έγινε η δίκη στην Κωνσταντινούπολη, ο δικαστής επικύρωσε την δικαστική απόφαση του κριτού της Προύσης, σύμφωνα με την οποία ή θα αλλαξοπιστούσε η χριστιανή αργυρή και θα παντρευόταν τον ερωτομανή Τούρκο ή θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής της μέσα στην φυλακή. Όμως και πάλι η ενάρετη μονάκριβη κόρη έμεινε σταθερή και αλήγιστη στην πίστη της στον Ιησού Χριστό και προτίμησε να κλειστεί σε ισόβια δεσμά παρά να προδώσει την προσήλωσή της στον σωτήρα και λυτρωτή Χριστό μας, έτσι οδηγήθηκε αλυσοδεμένη στις φυλακές του Χάσκιοή στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα αναγκάστηκε να ζει ανάμεσα σε εσχρές και ανήθικες γυναίκες, στις οποίες δόθηκε η εντολή να την βασανίζουν ανελαίητα, ώστε να μην αντέξει τα βασανιστήρια και έτσι να υποχρεωθεί να αλλάξοπιστήσει η Αργυρή υπέμεινε τα βασανιστήρια με ιδιαίτερη γενναιότητα και παρά τις σκληρότατες δοκιμασίες δεν υπέκυψε, αλλά απέναντίας με την βοήθεια της προσευχής της στον Κύριο και δια της νηστείας έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στον Ιμφίο Χριστό μας. Είναι ενδεικτικό ότι ούτε η υβριστική συμπεριφορά των ανήθικων γυναικών της φυλακής ούτε οι συνεχείς ξυλοδαρμοί και οι άλλες βιαιότητες, αλλά ούτε και οι πειρασμοί που δέχθηκε μέσα στην φυλακή, έκαμψαν το αγωνιστικό φρόνημα της πολυάθλου μάρτυρος του Χριστού, η οποία με πολύ χαρά και καρτερία υπέμεινε τα βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού και την δόξα του πάντιμου ονόματός του. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά και η ευχαρίστησή της μέσα στην φυλακή, ώστε την θεωρούσε βασιλικό παλάτι και πνευματική παλέστρα που την οδηγούσε στην αιώνια χαρά της βασιλείας των ουρανών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι αρνήθηκε ακόμη και την πρόταση του χριστιανού Μανώλη Κιουρτζίμπαση να την απελευθερώσει από τα ισόβια δεσμά της φυλακής. Όμως οι κακουχίες, σε συνδυασμό και με την πνευματική της άσκηση, είχαν οδηγήσει στην εξασθένιση των σωματικών της δυνάμεων. Όταν κατάλαβε ότι πλησίαζε το τέλος της επίγειας ζωής της, θέλησε να ενωθεί με τον Χριστό και να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Η επιθυμία της αυτή πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ενός ηλικιωμένου φυλακισμένου, ο οποίος είχε την δυνατότητα να κινείται με περισσότερη ελευθερία. Η πολύ αποκάλυψε την επιθυμία της στον γέροντα αυτό, ο οποίος κατόπιν βρήκε τον προϊστάμενο της εκκλησίας της περιοχής και τον ενημέρωσε σχετικά. Τότε ο ιερέας έβαλε μέσα σε μία σταφίδα το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και το έδωσε στο γέροντα. Αυτός στη συνέχεια μετέφερε την σταφίδα με τα άχραντα μυστήρια στην αλυσοδεμένη αργυρή και αφού η ένδοξος και πολύ αθλός νεομάρτης του Χριστού προσευχήθηκε και κοινώνησε, παρέδωσε την πάναγνη ψυχή της στον δικαιοκρίτη Κύριο. Έτσι, ύστερα από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη, επί δεκαέξι συνεχόμενα έτη, έλαβε τον αμάραντο στέφανο της αγιότητος και της δικαιοσύνης. Μετά από την προσκύριον εκδημία της, το πολυβασανισμένο σώμα της ενταφιάστηκε στο περιώνυμο Αρχοντικό Κημητήριο, το οποίο βρίσκεται στον περίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοι της Κωνσταντινούπόλεως, ο οποίος ναός στην πρώτη του μορφή χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, ενώ ο νέος ναός ανικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1724-1752 και ανακαινίστηκε το 1833. Μετά από τρία έτη πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή του ιερού σκηνώματός της, το οποίο βρέθηκε ακέραιο και ευωδιάζον. Μάλιστα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεος Παΐσιος ο Β ο οποίος έμεινε εκστατικός από την αυθαρσία και την ευωδία του ιερού σκηνώματο τη Αγία Αργυρή, αποφάσισε την εναπόθεσή του σε ιδιαίτερη λάρνακα, ενώ με απόφαση τη τότε ιερά συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ορίστηκε η μνήμη τη να εορτάζεται κατέτος στις στι 30 Απριλίου. Ο Πατριάρχη Παίσιο ο Δεύτερο, φρόντισε μάλιστα αμέσω μετά την ανακομιδή του ιερού τη σκηνώματο, στο να ενταχθεί επισήμω η Αγία Νεομάρ τη Αργυρή στο Αγιολόγιο τη Ορθοδόξου Εκκλησία, αφού οι εκδηλώσει των χριστιανών προ τιμήν τη ήσαν ιδιαίτερα πληθωρικέ. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση μια ευλαβού χριστιανή, η οποία αφού προσεκίνησε την Λάρνακα, θέλησε να λάβει για ευλογία ένα δάκτυλο από το χέρι της Αγίας. Αυτή όμως η ασεβής ενέργειά της είχε ως συνέπεια να θαμπώσουν τα μάτια της και να μην βλέπει απολύτως τίποτε. Στη συνέχεια αφού ομολόγησε την αμαρτία της και ζήτησε συγχώρεση, επέστρεψε το δάκτυλο από το χέρι της Αγίας και αφού έμεινε για 40 μέρες κοντά στη Λάρνακα, προσευχομένη και νηστεύοντας, θεραπεύθηκε και τότε επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1955, το ιερό σκήνομα της Αγίας Αργυρής φυλασσόταν μέσα σε ξύλινη λάρνακα στο αριστερό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοι. Η τιμία κάρα της είχε αφαιρεθεί από Ρώσο μοναχό κατά την ημέρα της ανακομιδής, και μεταφέρθηκε στην Ρωσία όπου και εορτάζεται πανηγυρικά η μνήμη της. Όμως κατά τη διάρκεια των θλιβερών γεγονότων τον Σεπτέμβριο του 1955 ο τουρκικός όχλος εισέβαλε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής καθώς και σε άλλους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως λαιλατώντας και καταστρέφοντας και έτσι αποτεφρώθηκε μαζί με την Λάρνακα και το Ιερό Σκήνομα της Αγίας Αργυρής. Διασώθηκε μόνο ένα τμήμα από την αριστερή χείρα της, το οποίο φυλάσσεται στον αναστηλωμένο πλέον ναό της Αγίας Παρασκευής. Κατ' εντολήν της Αγίας Αργυρής, έχει φιλοτεχνηθεί η τυχογραφία της, η οποία εμφανίστηκε σε κάποιον ιερέα και του ζήτησε να αγιογραφηθεί η εικόνα της, κρατώντας στο χέρι της δύο στεφάνια γάμου, όπως και ακριβώς έγινε. Και έτσι η Αγία Αργυρή είναι προστάτη των συζύγων, καθότι και η ίδια είναι το πανδρεμένη και γι' αυτό οι σύζυγοι πρέπει να την επικαλούνται για να έχουν τη βοήθειά της και να έχουν ευλογία στον γάμο τους. Στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς, όπου επικρατεί η διαφθορά και αναζητούνται πρότυπα εναρέ χριστιανικού βίου, προβάλλει η ένδοξος και πολύαθλος νεομάρτης του Χριστού Αγία Αργυρή, ως ολόλαμπρο παράδειγμα αρετής και αγνότητος, αλλά και πνευματικός οδοδείκτης που θα διδάσκει, θα εμπνέει και θα καθοδηγεί τους σημερινούς Έλληνες με την ακλόνητη και σταθερή της πίστης των Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η Αγία Μάρτης Αργυρή εορτάζει δύο φορές από την Εκκλησία μας. Η πρώτη εορτή της είναι στις 5 του μηνός Απριλίου, όπου 5 Απριλίου του 1721 παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και η δεύτερη εορτή της είναι στις 30 Απριλίου, διότι στις 30 Απριλίου του 1725 έγινε η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της να έχουμε την ευλογία της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και να μας δίδει δύναμη να ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμα και την ζωή της. Αμήν γέννητο.